Δόκτωρ Αντώνη Στυλιανού, λέκτορας της νομικής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Συνεπώς, συμπέρασμα, κεντρικό συμπέρασμα αυτής της δημοσκόπησης, ποιο είναι, κύριε Στυλιανού? Να τονίσουμε πρώτα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, ότι ήταν μια τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, η οποία έγινε σε αστικές και αγροτικές περιοχές, σε μέγεθος δείγματος 500 ατόμων, η οποία δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και την εταιρεία IMR. Είναι πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης, δεικνύουν ακριβώς το κλίμα το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή. Για μένα υπάρχουν δύο πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε. Πρώτον, το γεγονός ότι ο κυπριακός λαός, οι πολίτες, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συνομιλίες στη Γενέβη, άρα το κυπριακό απασχολεί τους πολίτες. Επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και σε αυτό έχουν συμβάλει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με άρτιο τρόπο κάλυψαν τις εξελίξεις και ενημέρωναν τον λαό σε σχέση με τα τεκτενόμενα στη Γενέβη. Μάλιστα. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, είναι το γεγονός που απαντούν οι πολίτες στο ερώτημα κατά πόσον βρισκόμαστε πιο κοντά στη λύση του Κυπριακού μετά τη Γενέβη ή όχι. Εκεί σε αρκετά υψηλά ποσοστά, σε ποσοστό μάλιστα 70%, οι πολίτες απάντησαν ότι δεν βρισκόμαστε κοντά σε λύση. Και αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με άλλες έρευνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και την IMR, οι οποίες έδειχναν ότι οι πολίτες πίστευαν προηγουμένως περίπου 50-50 ότι βρισκόμαστε κοντά στη λύση. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι δεν βρισκόμαστε κοντά στη λύση αγγίζει το 70%. Αυτό έχει και μια είναι λογική. Αρκετά ψηλό. Νομίζω ως πανεπιστημιακός θα συμφωνήσετε μαζί μου. Υπάρχει ένα κεντρικό αξίωμα, κυρίως τα οικονομικά. Ο πληθωρισμός φέρνει πάντοτε έκπτωση της αξίας. Συμφωνώ και υπερθυματίζω. Άρα λοιπόν, κάθε φορά και όσο πιο πολλές φορές λέμε ότι πάμε για λύση, κάθε φορά που αποτυγχάνουμε, τόσο πιο πολύ θα μειώνεται η προσδοκία του κόσμου. Συμφωνώ και υπερθυματίζω και σε αυτήν ακριβώς την παράμετρο θα πρέπει να συνδέσουμε το γεγονός για ποιο λόγο θεωρούμε αρνητικές τις εξελίξεις. Ένα ερώτημα το οποίο δεν τέθηκε φυσικά στη δημοσκόπηση. Είναι εξίσου επίσης σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός, κύριε Τσρούλη, ότι στις ηλικιακές ομάδες 18 έως 24, οι οποίοι είναι οι πολίτες οι οποίοι αύριο θα αναλάβουν, στο μέλλον θα αναλάβουν τα ενία αυτού του τόπου. Και δεν έχουν και καμιά σχέση, και δεν έχουν και με, καμιά σχέση με αυτά που έχουν που συμβεί, χάσαμε. Με αυτά που έχουν γεννηθεί πολύ πιο μετά από το 1974. Σε εκείνες τις ηλικιακές ομάδες το 84% παρακολούθησαν τις εξελίξεις καθόλου ή σχεδόν καθόλου. Άρα τους αφήνει αδιάφορους. Εντελώς αδιάφορους. Και αυτό είναι και δείγμα της απαξίωσης, αν θέλετε, μάλιστα, η οποία διαφαίνεται και μέσα από τις εθνικές ή τοπικές εκλογές, όπου βλέπουμε τεράστια ποσοστά αποχής, ειδικά σε εκείνες τις μικρές ηλικιακές ομάδες. Πέρα από αυτό, το κεντρικό πρόσωπο που είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτός χειρίστηκε τη διαπραγμάτευση. Ποια εικόνα μας δίνει αυτή η δημοσκόπηση τη δεδομένη στιγμή? Φαίνεται τριχοτομημένος ο λαός, οι ερωτηθέντες, σε σχέση με το κατά πόσον οι χειρισμοί του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Γενέβη ήταν καλοί ή όχι. Γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι ένα ποσοστό 38% έκρινε τους χειρισμούς καλούς ή αρκετά καλούς, ένα ποσοστό 37% κάπως καλούς και ένα ποσοστό 25% καθόλου καλούς. Άρα τίθεται και έχει τεθεί ως ερώτημα στη δημοσκόπηση κατά πόσον οι χειρισμοί αυτοί ήταν καλοί ή όχι. Εάν το πάρουμε αναλυτικά σε σχέση με τα κόμματα, βλέπουμε ότι τη μεγαλύτερη απαξίωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη λαμβάνει από την ΕΔΕΚ σε σχέση με τη δημοσκόπηση και το ΔΙΚΟ, ενώ την μεγαλύτερη υποστήριξη τη λαμβάνει φυσικά από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και σε μικρότερο ποσοστό από το ΑΚΕΡ. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θα θέλετε να υπογραμμίσετε? Να τονίσουμε το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της Γενέβης δεν κρίνονται θετικά από τον λαό. Οι περισσότεροι, το 66%, έκριναν ως αρνητικά τα αποτελέσματα και ξανά επαναλαμβάνω το γεγονός ότι υπάρχει απαξίωση από τις νεαρές ηλικιακές ομάδες και υπάρχει και το δεδομένο. Νομίζω ο αρνητισμός έχει να κάνει και με την προσδοκία του κόσμου, ότι πήγαμε σε μια διαδικασία που ήθελε να θες των δάκτυλων υπό τον τύπων των ύλων, έτσι. Φυσικά. Λέγαμε ότι είναι ευκαιρία να τεθεί ενώπιος ενώπιο και ο κατακτητής και να κάνει τις παραδοχές του, να κάνει αυτή τη θεαματική κίνηση
που όλοι περιέγραφαν ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να κάνει. Τελικά φαίνεται ότι μετατίθεται και δεν ξέρω πώς θα μετατίθεται. Έγιναν αυτές οι διπλωματικές μανούβρες, αν θέλετε, από πλευράς Τουρκίας. Υπάρχει το δεδομένο ότι δεν έχει λήξει η διαδικασία της Γενέβης. Συνεχίζεται και το έχουμε ακούσει και προηγουμένως. Θα συνεχιστεί στις 18 του μηνός στο Μοντπελεράν. Είναι μια διαδικασία open ended ανοιχτού τέλους. Και ελπίζω οι προσδοκίες του λαού και η πεποίθηση του λαού ότι επιδιώκει τη λύση να φανούν αντάξεις των περιστάσεων και σε αυτή τη διαδικασία επιτέλους να εξεύρουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση για το Κυπριακό, γιατί αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα σε σχέση με τις συνομιλίες. Έχετε μια αναλυτικότερη έρευνα επί συγκεκριμένων ζητημάτων που μπαίνουν πια και στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτά όμως στην Κυριακάτικη σημερινή. Θα παρουσιάσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο.